Ντροπή σα ψεύτες, ντροπή σα που χρησιμοποιείτε με αυτόν τον τρόπο τόσο ξεδιάντροπα δήθεν Λόγια Αγίων ενώ ξέρετε ότι είναι ψέματα αυτά τα οποία αναφέρετε. Ορίστε, ορίστε η προφητεία για τον Άγιο Παΐσιο. Ορίστε σελίδα 434 από το βιβλίο Μαρτυρίες Προσκυνητών Β' τόμος. Πουθενά δεν λέει μέσα ότι δήθεν για σεισμό. Να διαβάσουμε ακριβώς τι λέει. Λέει, Γε, λοιπόν, κάποτε είχα πάει στο Γέροντα με ένα φίλο μου και εκεί συναντήσαμε μια παρέα από πέντε παιδιά. Τότε ρώτησα το Γέροντα ποιε προέβλεπε να είναι οι εξελίξει σχετικά με την Τουρκία. Γέροντα του λέω, από την Αλεξανδρούπολη είπαστε. Μήπω μα πιάσει η μπόρα εκεί. Μου λέει, Κοίτα, κοίταξε να δει. Οι Τούρκοι δεν θα μπουν στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνουν μόνο μια πρόκληση στην Ελλάδα που θα έχει σχέση με την εγγυαλίτιδα ζώνη. Και εμά θα μα πιάσει πείνα. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα, κάποιο διάστημα, μήνε θα είναι, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Μετά ρωτάω, Γέροντα, πώ θα καταλάβω εγώ ότι θα είμαστε κοντά στον πόλεμο, όταν λέει θα ακούσει στην τηλεόραση να γίνει θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων τη Αγιαλίτσα Ζώνη από 6 σε 12, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμο. Λοιπόν, ε, και μετά περιγράφει τέλο πάνω για την ΕΟΧ και την Τουρκία κτλ. Δεν λέει πουθενά, πουθενά ότι δήθεν θα έρθει σεισμό στην Τουρκία όπω ψευδό είπαν κάποιοι. Είναι ντροπή, και, αλλά είναι και, είναι και, ευθύνη δική σα. Είναι και ευθύνη του κόσμου και όλων μα των πιστών να είναι καταδικαστέα αυτά τα φαινόμενα για να μην διασπείρονται fake Αυτό είναι ασέβεια προσταθία. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό πρέπει να πάνε κανένα μήνα τώρα. Για αυτό που κάνανε. Αν έχουν λίγο ψήγμα πίστη μέσα του, έτσι. Να κάνουν μετάνοιε και να νηστέψουν. Λοιπόν, να είστε καλά.